άρχισε γλώσσα. Άμα άρχισε γυαλά, τραγούδια να, τραγούδια να ραδιάζεις. Άρχισε γλώσσα, άμα άρχισε γυαλά, τραγούδια να, τραγούδια να ραδιάζεις. Αχι και την καλύπα, αραιά μας γυαλά, να τη διά, να τη διασκεδάζει. Και την καλύπα, αραιά μας γυαλά, να τη διά, να τη διασκεδάζει. Αχ, Πανάγια, Πανάγια μου, δώστος, δώστος, βρε τα γιόνους, τα γιόνους κι ο λογισμός τος. Εδώ στην Κάλυμνο, αγαπητοί μας τηλεθεατές, δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε από αυτό το ευλογημένο νησί, από το νησί των Σφουγγαράδων, χωρίς να συναντούσαμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την ιστορία των Σφουγγαράδων, των Σφουγγαριών, των Καϊκιών. Θα μας τα πει όμως καλύτερα όλα αυτά με τη μοναδική καλύμνικη προσφορά του, ο κύριος Αντώνης Καμπουράκης. Αγαπητέ μου κύριε Αντώνη, καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και την πρότασή μας να μας πεις λίγα λόγια και να δουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές μια παράδοση διαχρονική και μια ιστορία που συνδέεται με το νησί των Σφουγγαράδων που είναι η Κάλυμνος. Εγώ, Πάτε Νεκτάρη, κάνω αυτή τη δουλειά 52 χρόνια. Μισός αιώνας. Μισός αιώνας και παραπάνω. Λοιπόν, σε αυτή τη δουλειά είμαι πλέον καθηγητής, ξέρω την κάθε λεπτομέρεια της δουλειάς. Πού θα βγάλω τα σφουγγάρια, πώς θα αποκινηθούμε να πάμε στις δουλειές μας, στα σφουγγάρια. Η σφουγγαράδικα δουλειά θέλει διαδικασία, δηλαδή. Θέλουμε παλιά... να μας πεις πώς γινόταν τα παλιά χρόνια όλη η διαδικασία, πώς έφευγε ο σφουγγαράς, τι εφόδια είχε, πώς ήταν οι δύσκολες οπωσδήποτε στιγμές και της οικογένειας όταν έλειπε ο σφουγγαράς
Και πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό, θα έλεγα, το λειτουργήμα, όχι επάγγελμα. Καταρχήν, ένα συγκρότημα σφουγγαρά, δηλαδή ένα καΐκι, πρέπει να βρει τους δίτες, να περάσουν από γιατρούς, να πάνε στον καρδιολόγο, στον ακτινολόγο, σε όλους αυτούς να μου. Να μαζέψει λοιπόν ο καπετάνιος όλα αυτά που θα αυτό από τους δίτες, να πακάνει τη σύνδεση πληρώματος κάτω στο λιμεναρχείο. Μάλιστα. Αρχινούν λοιπόν από το χειμώνα που αρχινούσε προεργασία, διαδικασία να βρει ο καπετάνιος τους δίτες, να σιγουρέψει και να αυτό, και ύστερα αρχινούσε αυτή η ιστορία. Και μετά λοιπόν, όταν γινόταν αυτή η διαδικασία, ερχόταν η ώρα ευλογημένη που φεύγαμε το Μάιο μήνα να μπούμε μέσα να κάνουμε τα εφόδια μας, να πάρουμε τότε που πηγαίναμε στη Λιβύη. Να πάρουμε, γιατί παίρναμε μεγάλο καΐκι σαν τυπόζητο, να βάζαμε τις τροφοδοσίες, βάζαμε τα σφουγγάρια και ξεκινούσαμε από εδώ να με και πηγαίναμε στη Λιβύη και εδώ στην Ελλάδα, πάνω να μου εδώ στην Ελλάδα. Αλλά και στη Λιβύη έπρεπε να πάρει λοιπόν τυπόζητο, θέλει μεγάλη προεργασία για να ετοιμαστείς. Και πόσο καιρό κρατούσε όλη αυτή η διαδικασία? 5 δηλαδή μήνες, φεύγατε 6. Από το Μάιο και ερχόσασταν πίσω Οκτώβριο-Νοέμβρη. Κύριε Αντώνη, έχουμε δει φωτογραφίες που αποχαιρετούν οι οικογένειες, τους φουγγαράδες, και που πάλι μετά επιστρέφουν. Ήταν αυτή η διαδικασία, ότι ξεκινούσαν από το Μάιο και επέστρεφαν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο? Ναι, αυτή ήταν η διαδικασία και γινόταν και η ξεκίνηση των σφουγγαράδων, να μην γινόταν με διασκέδαση, με τραπέζι, να με χαρές και αυτά, να με παλιά που γινόταν, που πηγαίναμε. Τι θυμάσαι, για πες μας έτσι μια ιστορία που θυμάσαι όταν έφευγαν οι σφουγγαράδες το Μάιο μήνα από την Κάλυμνο. Όταν φεύγαμε, βέβαια, ήταν συγκινητικό, που άλλες κλαίγανε γυναίκες, άλλες αυτό να με τέλος πάντων. Τα παιδιά. Τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά. Ειδικά τα παιδιά, νομένα. Εγώ είχα 6 παιδιά, 6 κορίτσια. Και όταν έφευγα να είμαι και η γυναίκα μου στην αγοριά, όταν είναι πολύ, και τα παιδιά βέβαια, που έφευγαν ο μπαμπάς. Γιατί ο μπαμπάς είναι η ασφάλεια της οικογένειας. Και φεύγαμε να είμαι, κάναμε 5-6 μήνες ταξίδι. Ύστερα εφηδέν πηγαίναμε στη Λιβύη, πηγαίναμε εδώ στη πάνω μέρη που λέμε στην Ελλάδα. Τώρα τελευταία τα κάναμε τα ταξίδια μικρά. Δηλαδή φεύγαμε τον Μάιο. Ερχόμαστε τώρα να κάνουμε το 15 Αύγουστο, να ξεκουραστούμε και μετά πάλι συνεχίζαμε μετά τις Παναγίες, κατά τις 20 του Αυγούστου, ξανασυνεχίζαμε και φεύγαμε. Α, το διακόπτατε σπάτα σε ναι, δύο δηλαδή. Τώρα τελευταία δηλαδή το κάναμε δύο ταξίδια. Στη Λιβύη πού πηγαίνατε, πόσο δύσκολο ήταν τα πράγματα? Βγαίνατε εκεί έξω στη στεριά ή μόνο μέσα στο καΐκι όλους αυτούς τους μήνες? Εκεί βγαίναμε μόνο όταν θα πηγαίναμε να πάρουμε εφόδια, νερά, πετρέλαια. Μάλιστα. Όχι οι δίτες. Οι δίτες ήταν στη δουλειά. Πήγαινε το τυπόζητο, το μεγάλο σκάφος, φοδιαζόταν οι τροφοδοσίες. Το τυπόζητο ποιο ήταν, για να καταλάβουμε. Ένα καΐκι μεγάλο. Μάλιστα. Ένα καΐκι μεγάλο, μια μπρατσέρα τη λέγαμε. Μπρατσέρα. Μια μπρατσέρα. Εξού και το γνωστό τραγούδι, ε. Ναι. Μέσα στην μπρατσέρα. Λοιπόν, και μόνο αυτοί πηγαίναν οι άνθρωποι, τα άτομα αυτά που ήταν μέσα στην μπρατσέρα, να πάνε να πάρουν εφόδια, πετρέλαια, τροφοδοσίες, νερά, και γυρίζαν πάλι πίσω, ταξιδεύανε με και ερχόταν και βρισκάνε να με τα μηχανοκάικα, τα καίκια που ήταν μέσα οι δίτες. Μάλιστα. Και συνεχίζαμε να πούμε όλο το καλοκαίρι, ερχόμαστε εδώ πέρα μετά, σου λέω, Οκτώβρη-Νοέμβρη, τα περισσότερα ερχόταν και τον Νοέμβρη. Τα καίκια που δουλεύανε μηχανικοί να με, που είχε μέσα, είχε συγκρότημα να με, είχε καίκι που είχε 7-8 δίτες μέσα. Έπρεπε λοιπόν να το μεγαλώσει το ταξίδι για να ικανοποιηθούν. Ωραία. Και μετά πια όταν γυρίζατε πίσω, τι γινόταν εδώ? Όταν γυρίζαμε, όταν ήταν όλη η υγεία, ήταν χαρούμενα, αλλά είχαμε και απώλειες. Δηλαδή... Είχαμε απώλειες, δηλαδή πεθαίναν ανθρώποι. Μένανε παράλυτοι. Πεθαίναν ανθρώποι, να είμαι από την νόσο δυτών. Από εκεί βγήκε, κύριε Αντώνη, η νόσος των δυτών. Τι ήταν αυτή η νόσος των δυτών? Η νόσο των δυτών που λένε, λέει αρρώστησε. Δεν λέει αρρώστια. Είναι το αίμα που έρχεται μέσα στο. Το βολί του αιμάτου, ναι. Που, γιατί ακούστε να δείτε, κάτω στο βυθό, η κάθε παράξενη κίνηση που θα κάνεις είναι εις βάρος του δίτη και θέλει μεγάλη προσοχή. Και να ξέρεις, να γνωρίζεις. Να ξέρεις και να γνωρίζεις. Να έχετε εκπαιδευτεί σωστά. Ναι. Αλλά παλιά δεν τον προσέχαν τον κόσμο. Παλιά, πάτερ, δεν τον προσέχαν τον κόσμο, ήταν πιο μεγάλη αξία έχει ένα σφουγγάρι παρά ένας άνθρωπος. Έτσι το πήγαιναν πολύ. Λοιπόν, είχε ανθρώπους που ήταν σκληροί. Είναι άσχημο που το λέω, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
Και πεθαίναν πολλοί άνθρωποι, είχαμε μεγάλες απώλειες. Μετά που βγήκαμε από το 65 και εδώ που βγήκαμε καινούργιοι καπετανέοι, προσέχαμε τον κόσμο, γιατί βουτούσαμε και ήδη. Γιατί εγώ δηλαδή πρώτος έπεφτα κάθε μέρα, όταν έκανα πληρώματα, πρώτος ήμουν στη βουθιά εγώ και μετά έβαλα το πλήρωμα. Για πες μας, πώς ήταν η ζωή, ένα 24ωρο μέσα στο καϊκί. Πώς ήταν η ζωή, το 24ωρο ήταν δουλειά. Ξυπνήσεις το πρωί, φτιάξεις τα σφουγγάρια ή όταν ήταν μας ο κάτω στη Λιβύη, πηγαίναμε, πιάναμε δουλειά και είτε είχαμε πάνω στο καϊκί τους κουπάδες που λέμε, αυτοί που φτιάχνουν τα σφουγγάρια, να κοπανίσουν τα σφουγγάρια, να τα διορθώσουν, να τα ψαλιδίσουν. Οι δίτες ήταν η δουλειά τους, μόνο η βουθιά, να βγάλουν τα σφουγγάρια. Οι άλλοι που ήταν πάνω στο καϊκί, που λέμε η κουβέρτα, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να φτιάξουν τα σφουγγάρια, να τα κοπανίσουν, να τα ψαλιδίσουν. Εκείνη τη στιγμή που τα έπιαναν οι δίτες, τα έκαναν όλα όταν αυτά. Όχι, αυτά όταν άφηναν θα βγουν, να στεγνώσουν, τι γίνονταν. Όχι, όταν βγουν τα σφουγγάρια από το βυθό, θα τα πατήσεις και θα τα στεβάξεις εκεί. Το βράδυ που γυρίζανε από τη δουλειά τα μηχανοκάικα, η μπρατσέρα ήταν αραγμένη, μόνιμη. Ήταν αραγμένη, πήγαινες λοιπόν το βράδυ εσύ, τα πετούσες πάνω στην πρατσέρα, τα περιλαβαίναν οι άλλοι που ήταν πάνω στο καϊκί το μεγάλο στην πρατσέρα, τα διορτώνανε και τα πατούσανε, τα φτιάχνανε. Απάρεις εσύ το φαγητό, το γαβανό. Το γαβανό. Ναι, ο γαβανός. Είχα χρόνια να ακούσω αυτή τη λέξη. Να πάρεις λοιπόν το φαγητό και να πας πιο δίπλα, αφού ντάρεις να φας. Αυτό γινόταν καθημερινής βάσης. Thank you.
τελείωνε η σεζόν της δουλειάς, ερχόμαστε στο Βλεπάνω εδώ να πάρουμε τα σφουγγάρια να τα βάλουμε στις αποθήκες. Μετά βρισκόταν οι εμπόροι, γιατί υπήρχαν και οι μεσίτες. Διαπραγματεύανε με τις παρτίδες. Και από εδώ διοχετευόταν το σφουγγάρι παντού, έτσι. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο το εμπορευόταν καλή μια εμπόρη. Ήταν ο Βουβάλης ο Μέγας, ήταν ένας από τους πλούσιους του κόσμου, ο Βουβάλης. Σε χρήμα νόμε και σε αυτά. Νόμε. Από το σφουγγάρι. Και ήταν από το σφουγγάρι. Εμείς πάτερ εδώ ζούσαμε από το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι είχε μεγάλη δύναμη. Εγώ μεγάλωσα 6 παιδιά με αξιοπρέπεια, από το σφουγγάρι. Τα τακτοποίησα, ζούσα ωραία, αυτόνομα. Εγώ αφότου παντρεύτηκα και έκανα αυτή τη δουλειά νόμε που καμά οικογένεια, δεν κατάλαβα στεναχώρια ποτέ, γιατί δούλευα βέβαια. Δηλαδή ήμουν σκληρό στον εαυτό μου, εγώ δούλευα σκληρά. Μια αξιοπρεπής λοιπόν δουλειά που σας έδωσε τη δυνατότητα να ζήσετε όλοι σας την ευλογημένη. Όσοι είχαν ικανότητες. Υπερπολίτεκνη οικογένεια, ε. Εγώ λέω, έξι παιδιά. Πολύ δύσκολα και τα χρόνια. Βέβαια, εγώ. Και να ταΐζεις. Δοξασμένο το όνομά του, εγώ μεγάλωσα 6 παιδιά. Ούτε στεναχωρέθηκα ποτέ να πω δεν έχω να περάσω ή δεν έχω να τα ντύσω ή να τα αυτόνομα. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Και μέχρι σήμερα εγώ ακόμα παλεύω ακόμα. Έχω τώρα 4 χρόνια παιδί που σταμάτησα. Εγώ δούλευα να είμαι σκληρά. Τώρα μεγαλώσαμε λιγάκι και κάνω τώρα αυτή τη δουλειά. Πουλάω τα σφουγγάρια μου. Αυτά είναι δικά μου σφουγγάρια. Αυτά πουλάω. Πότε τα βρήκατε τα σφουγγάρια? Τα έχω βγάλει πριν 4 χρόνια 5. Ναι. Εγώ βουτούσα, εγώ ξέρω την κάθε λεπτομέρεια στην Ελλάδα. Την έχω βουτυγμένη δεκάδες φορές. Για να με ξέρει όλο. Όχι όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος με ξέρει. Όλοι με γνωρίζουν. Όπου πάω, ο καπετάνιος. Όλοι, μα όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα κατεβαίνουν από τη Χαλκιδική να με ανθρώποι. Ρε καπετάνιο, κόμμα μου λέει στα σφουγγάρια. Λοιπόν, ξέρω να με την κάθε λεπτομέρεια. Μεταξύ μου έδωσε ο Θεός υγεία. Αυτό δούλευα είναι το πιο βασικό. Δούλευα σκληρά να πει. Εγώ δεν ήξερα. Πώς επιλέγατε πού είναι οι τόποι για να βρεθούν τα σφουγγάρια? Είμαστε κατατοπισμένοι, είμαστε ενημερωμένοι. Ξέραμε. Ποιος σας το κάνει από αυτό, την πύρα, την ενημέρωση? Από την πύρα, δηλαδή. Εγώ τώρα φέρει πει πήγαινα με ένα μεγάλο. Ναι. Όταν ήμουν νέος. Εγώ όμως τα σταμπύλωνα όλα. Μάλιστα. Ο δάσκαλος δηλαδή με τον μαθητή, κάτι τέτοιο. Εγώ πήγαινα μία φορά να με μένα που πήγαινα να με, δεν χρειαζόταν άλλο. Εγώ τώρα δεν τρέπομαι να το λέω. Τα παιδιά που πάνε τώρα στη δουλειά, θα πού θα πάμε να δουλέψουμε. Σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο στυλ. Έχει πολλά δικά μας παιδιά, θα πού θα πάμε. Λέω πας εκεί και θα βγάλεις το λεωφορείο. Σήμερα κύριε Αντώνη, συνεχίζουν να υπάρχουν νέα παιδιά που ασχολούνται όχι, με τα σφουγγάρια? Όχι πολλά παιδιά, όχι πολύ. Γιατί? Γιατί αρρώστησε το σφουγγάρι. Ναι. Αρρώστησε με το τσενομπί τότε, αρρώστησε, αλλά ναι, συνεχίζει και πάει να μου ιστορία αυτή που θα έχει πολλά παιδιά σε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι μια δουλειά που είχε να με ψωμάκι χορτάτο. Όταν ήξερες και δούλευες να με σωστά, είχε λεφτά η δουλειά αυτή. Και όσοι ήταν νοικοκυρέοι να με και αυτοί να με κάνε περιουσίες από αυτή τη δουλειά. Και τώρα λοιπόν είναι λίγο στέψα τα καΐκια. Ναι. Παλιά είμαστε 100 καΐκια να με. Και εμείς δεν είμαστε ο κόσμος όλος από καΐκια. Τώρα μείνανε 5-6 καϊκάκια, πόσα είναι, 10. Πάνε εδώ στο γύρο, δεν πάει βέβαια Λιβύη, τώρα δεν πάνε. Πιο παλιά πηγαίναμε και στην Ιταλία, τώρα δεν πάνε ούτε Ιταλία. Πάει στην Ιταλία. Βέβαια, πηγαίναμε στην Ιταλία. Βγάζαμε σφουγγάρια, πολλά. Και ένα καϊκί. Ξέρατε συγκεκριμένα μέρη, έτσι? Ναι, ξέραμε. Πιάνε, καταρχή πηγαίνε στο Κουτουρού. Ναι. Αλλά ύστερα κατά το πιστό σου να νομε, που ήταν οι τόποι καματεροί, που ήταν τα αυτά να με. Αλλά είχε σφουγγάρι, είχε θησαυρού στη θάλασσα. Τώρα χαθήκαμε. Για φέρε μας ένα σφουγγάρι να δούμε, να μας πεις λίγα λόγια. Ένα σφουγγάρι, να. Αυτό εδώ λοιπόν, τι είναι ακριβώς? Αυτό εδώ είναι καπάδικο, αυτό λέγεται καπάδικο, γιατί έχουν και τα σφουγγάρια ονομασίες. Ναι, γιατί λέγεται καπάδικο? Γιατί να, είναι αυτή είναι η ονομασία που του δώσαν τότε, είναι καπάδικο. Μοιάζει σαν τον κάπα δηλαδή. Ναι. Εκείνο λοιπόν είναι το καπάδικο. Αυτό είναι καπάδικο, αυτό λέγεται φίνο. Φίλο. Φίνο. Αφίνο. Φίλο. Αλλά έχει κι άλλες ονομασίες. Έχει κι άλλες ονομασίες. Πώς, τι τις βγάζαν τις ονομασίες? Ξέρω τι, παλιοί σφουγγαράδες ξέρω τι. Και από τι
Έτσι έβρισκαν ως μυστικό για να πούνε ότι αυτό λέγεται καπάδικο, έτσι, αυτό λέγεται φίνο. Δηλαδή από παλιά. Εσύ δηλαδή από γενιά σε γενιά τα άκουγες, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και μπορούσες να διακρίνεις. Έχει και άλλες ονομασίες. Έχει, για έχει, τα σκουταριά. Το λαγόφυτο. Το λαγόφυτο. Ναι, είναι αυτό που είναι σαν τα αυτιά του ελέφαντα, γι' αυτό το λέγανε λαγόφυτο. Ναι. Είναι η τσιμούχα. Η τσιμούχα. Ναι, ναι. Είναι τσιμούχα. Είναι στο στυλ αυτό, αλλά είναι πιο αραιόπανη. Αυτά τώρα, κύριε Αντώνη, πού χρησιμοποιούνται? Αυτά χρησιμοποιούνται παντού, να πούμε. Παντού είναι για, ναι, χρήση, δηλαδή για καθαριότητες. Ναι. Παλιά βγάζαμε τα φύνα, τα ωραία φύνα, ωραία. Ναι. Και βγάζανε αυτή την μπάντα όταν ήταν στρωτή. Αυτά ήταν πανάκριβα από παλιά. Και τα λέγανε ότι κάνανε βαφές, κάνανε τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Στο φύνο. Το καπάδικο το χρησιμοποιείς για καθαριότητα. Τώρα πλέον το έχει βάλει η κάθε γυναίκα, νόμι, το έχει βάλει μέσα στο σπίτι της, στο μπάνιο της, να πούμε, για να πλένεται. Κατάλαβες. Αυτά τα μεγάλα τα κόβομαι. Αλλά τώρα εγώ έχω 6 κόρες. Έχουν μέσα στο σπίτι τους μπόλικα και τα έχουν στολισμένα. Δεν μου λες τώρα, οι ξένοι που έρχονται εδώ πέρα, τι τους λέτε, πώς το προτιμούν και το παίρνουν το σφουγγάρι αυτό? Οι ξένοι εξαρτάται, έχει ξένους που το θέλει, να πούμε, να είναι σαν διακοσμητικό. Όχι, το για χρήση είναι και διακοσμητικό. Ναι. Διακοσμητικό. Αυτά τα μεγάλα τα παίρνουν διακοσμητικά. Ναι. Τα άλλα τα μικρά τα παίρνουν για το σώμα, για να πλένονται. Και αυτό είναι, είπαμε, πριν 4 χρόνια, εγώ έχουμε στην αποθήκη, έχω ακόμα πολλά σφουγγάρια δικά μου. Μου είχα αφήσει, ευτυχώς προβλέψαμε να με τις καταστάσεις τώρα αυτές. Φτιάχνω λίγα-λίγα και πουλάω και συντηρούμε στη συντηρητική οικογένεια. Όταν λες ότι φτιάχνεις λίγα-λίγα, πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτιάξεις ένα σφουγγάρι και να το φέρεις σε αυτή την κατάσταση? Αυτό καταρχήν όταν βγει, όταν είναι στο βυθό, είναι μαύρο. Ναι. Σφουγγάρι είναι μαύρο. Πρέπει λοιπόν να το βγάλεις πάνω, ναι, να το πατήσεις. Ναι. Γιατί έχει μέσα ζωή το σφουγγάρι. Όσες τρυπούλες έχει, τόσο οργανισμοί είναι μέσα. Είναι οργανισμός, ζωντανός. Ζωντανός, δεν περπατάει, αλλά είναι ζωντανός, ναι, οργανισμός. Ναι. Θα το πατήσεις, θα το βάλεις μες στην απόχη. Ναι. Μες στην άνα. Στην απόχη αυτή. Θα το πετάξει θάλασσα. Το πρωί θα το με κόπανο θα το κοπανίσεις. Να φύγει όλη η ουσία που έχει μέσα. Μάλιστα. Γιατί όταν μείνει μέσα το γάλα, ανάβει. Ανάβει και γίνεται κόκκινο, να μην μπορεί να σου χαλάσει. Και το κοπανάς λοιπόν το αυτό και έρχεται σε αυτό το σημείο. Καθαρίζει και γίνεται έτσι. Διαδικασία ολόκληρη δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Είναι και επικίνδυνη δουλειά και κουραστική δουλειά. Βέβαια. Δεν είναι κάτι εύκολο, αυτό βλέπω και εγώ. Δεν είναι εύκολο. Αλλά μακάρι να είχε σφουγγάρια, θα ήταν πολύ εύκολα. Αγίνα μόρια, μην ήγατες από παχύ πω μέσα από τη, πω μέσα από τη γυαλή. Αγίτωνο ρε ας τα μαλλιά και μαγί και νοστιμιστά και νοστιμιστά καλή. Γιάννη τη σαστή, μαγί στην πόρτα σου ξέ, καλέ ξενύχτησα.
βράδυ, μια βραδιά στη μαγιστή χώρα μυαλά. Στη χώρα μυαλά μπιτσά. Παγίδρα γατί στα κόμπρα, γατί στα κοριτσιά.
Κύριε Αντώνη, για πες μας τώρα, πώς ήταν τα παλιά χρόνια, να μας κάνεις ένα συνδυασμό με τη σημερινή εποχή. Βέβαια ήταν πιο δύσκολες οι καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μία απλότητα στη ζωή μας. Σήμερα έχουμε πολλές ανέσεις, πολλές δυσκολίες όμως. Βλέπουμε ότι εσείς γαλουχίσατε και μεγαλώσατε μια οικογένεια υπερπολίτεκνη με τόσες δυσκολίες, και σήμερα οι μεγάλες οικογένειες λιγοστεύουν, οι πολύτεκνες οικογένειες λιγοστεύουν, οικογένειες με ένα με δύο παιδιά που πάντα παραπονιούνται και λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Τι έχεις να μας πεις εσύ, καπετάνια μου, από την πολύτιμη πείρα σου? Εμείς είμαστε το 11 αδέρφια. Εμείς είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια. Εμένα η καταγωγή μου είναι από την Ψέρμη. Είχαμε πρώτα, είχαμε τα ζώα μας. Γι' αυτό έχετε έτσι στενή σύνδεση με τον Κάπα. Το γουναλάκι, έτσι το λένε, το παρατσούκλι του Κάπα είναι το γουναλάκι. Γουναλάκι, όμως είχε μια μάνα που ήταν θησαυρός. Είχε μια μάνα που ήταν και ο πατέρας του καλός, αλλά λίγο νευρικός άνθρωπος. Από την Ψέρυμο λοιπόν, ναι, η καταγωγή σας. Ψέρυμο καταγωγή, εμείς είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια. Είχαμε την ατυχία, χάσαμε τον πατέρα μας νωρίς. Είχαμε όμως μια μάνα που ήταν μπουμπουλίνα. Αυτή μας μεγάλωσε με αξιοπρέπεια. Μετά λοιπόν είδαμε ότι τα ζώα δεν είναι αυτό. Τα μεγάλα μου, τα πιο πολλά μου αδέρφια είχαν πάει να είμαι πιο μικρή στη δουλειά. Εγώ στη δουλειά πήγα το 65, από το 65 που συνεχίζω μέχρι σήμερα. Τα άλλα μου αδέρφια πήγανε ένα διάστημα και αυτό να είμαι, αλλά εγώ το κράτησα πιο πολλά χρόνια. Γιατί είχα οικογένεια μεγάλη, έβγαζα χρήματα με τη δουλειά αυτή, έβγαζα. Έκανα τις δουλειές μου ωραία να είμαι. Άρα λοιπόν, κάνοντας το συνδυασμό εκείνης της εποχής με τη σημερινή εποχή, τι θα ήθελες να δώσεις ως μήνυμα? Και τότε ήταν φτωχά χρόνια, πάτερ. Μην νομίζω ότι υπήρχαν τα περιθώρια. Μετά πλέον που βγήκε το σφουγγάρι και ήρθε ο Ιάπωνας από αυτό εδώ τα... Αυτά εδώ τα σφουγγάρια. Πριν έρθει ο Ιάπωνας δεν τα πιάνανε και καλή μια εμπόρη. Πουλιόταν 150 δραχμές το κιλό και όταν ήρθε ο Ιάπωνας 1000 ευρώ, 1200 ευρώ. Και ήρθε λοιπόν και έδωσε ζωή να είμαι στο νησί ο Ιάπωνας. Γιατί αυτό? Γιατί οι εμπόροι δεν τα πιάνανε. Ο Ιάπωνας λοιπόν το χρησιμοποιούσε, ήταν το είδος που το έκανε. Μάλιστα. Για την Ιαπωνία. Και κάναμε λεφτά να είμαι όλοι. Όλοι να είμαι τότε οι σφουγγαράδες. Γιατί παλιά πηγαίναμε γυμνοί δίτες δηλαδή με την αναπνοή μας. Κατάλαβες. Και μετά βάλαμε τα κομπρεσέρια. Οι περισσότεροι δουλεύαμε ελευθέρα κατάδυση. Και βγάζαμε, είχε μέσα καγκίνα, είχε 6-7 άτομα πλήρωμα. Εμείς είμαστε το 7 παιδιά, 7 αγόρια και 7 είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Ναι, μετά πήραμε καΐκια, γίνηκαμε καπετανέοι, αλλά βουτούσαμε όλοι. Όλοι, όλα μου τα αδέρφια βουτούσαν. Και καπετανέοι που είμαστε, βουτούσαμε όλοι. Και ήταν όλοι ικανοί, και ξαδέρφια μου, και άλλοι πατριώτες από εκεί που την ξέρουμε, από εδώ που την Κάλυμνο. Είχε ζωή ο τόπος. Είχε ζωή, είχε κόσμο πολύ. Ήταν το σφουγγάρι τότε ζωντανό, είχε χρήμα. Καλυμνός ήταν ένα από τα πιο ευήμερα νησιά της Ελλάδος. Νησιά από όλη την Ελλάδα. Υπήρχε να πούμε χρήμα. Ανάλαβες. Μετά έτυχε να πούμε η αρρώστια το σφουγγαριό και η Καλυμνός. Αυτή η αρρώστια ήταν, όπως είπες, από το Τσέρνομπιλ. Τσέρνομπιλ, όλα μέσα η θάλασσα τα δέχεται. Όλα η θάλασσα τα δέχεται. Τα πυρηνικά, τα απόβλητα, τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά συμβάλλουν. Και επειδή είπες ότι είναι ζωντανοί οργανισμοί, αμέσως άρχισε το πρόβλημα. Βέβαια, αυτό είναι ευαίσθητο, αυτό εδώ μέσα. Όσες τρυπούλες έχει, τόσους οργανισμούς έχει. Να τα βγάλεις πάνω στο καϊκί, βλέπεις και πετιούνται τα γαριδάκια από μέσα, τα σκουλίκια να με. Ναι. Θα επέλεγες λοιπόν, αν σήμερα ήσουν νέος 20 ετών και πάλι τα σφουγγάρια ή όχι? Βραν, ήμουνα 70 χρονών, εγώ θα είμαι τώρα στη δουλειά. Αλλά χθες είχα τα γενέθλιά μου την άλλη μέρα, είμαι στα 77. Είμαι λυστασμένος τώρα από δουλειά. Αλλά δεν, ακόμα μπορώ, αλλά δεν με αφήνει η γυναίκα και τα παιδιά. Εγώ είμαι ιστορίες. Εγώ δεν με κρατά σήμερα. Που θα μου φεύγα το ταξίδι, αλλά δεν μπορώ κιόλα, πιένω κόντρα. Μπήκα στα 77. Να είσαι καλά, να τα εκατοστήσεις όπως λέμε. 52 χρόνια δουλειά σε ρίκορδόνι. Εγώ δούλευα σκληρά. Εγώ δεν τρέπομαι, δεν υποτιμώ κανένα συνάδελφο. Αλλά πιο σκληρά από μένα δεν μπορούσε να δουλέψει κανένας μα κανένας. Το λέω δίχως να ντρέπομαι. Καθώς ο κύριε Αντώνης μας κάνει τον καφέ, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το ρωτήσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Γιατί
Αυτή η ιστορία των σφουγγαράδων είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Κύριε Αντώνη, έτοιμος, έλα εδώ γιατί θέλω κάτι που σκέφτηκα να σε ρωτήσω. Έλα εδώ πέρα. Να είσαι καλά. Στην υγεία σου λοιπόν. Στην υγεία σας και εσένα. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα από μένα? Πάλι σε τραγούδια και γενικά ακούγοντας την παράδοση, ακούγαμε για κάποιους, πώς τους λέγαμε κύριε Κάπα? Κολαουζέριδες. Κολαουζέριδες. Μηχανή είναι η μάνα μου. Λοιπόν, για πες μας για τους Κολαούζους, τι ήταν αυτοί? Ο Κολαουζέρης ήταν στην πλώρη καθημένος, ναι, στη δεξιά μεριά του καϊκιού και κρατούσε το σκοινί. Ένα σκοινί ψηλό και ήταν δεμένος από το χέρι ο δίτης. Σε κάθε κίνδυνο που αισθανόταν κάτω ο δίτης, έκανε το σήμα, ναι, με το σκοινί και έπαιρνε χαμπάρι ο Κολαουζέρης πάνω. Ο άνθρωπος που ήταν εκεί καθήμενος και παρακολουθούσε το δίτη. Δηλαδή, ο δίτης είναι κάτω με την μπουμπουλήθρα που σκά, τον παρακολουθάει. Μπουμπουλήθρα ποια είναι? Που βγαίνει από κάτω να με... ο αγέρας που αναπνέει. Ο αέρας, μάλιστα. Που αναπνέει να με βγαίνει πάνω μπουμπουλήθρες, μανιτάρι. Ναι, 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 ναι. Και παρακολουθάει λοιπόν το καΐκι, το δίτη, και ο Κολαουζέρης το μάτι του είναι στο δίτη κάτω. Κάθε κίνδυνο που θα αντιμετωπίσει κάτω ο δίτης, του κάνει το σήμα με το σχοινάκι. Ναι. Και ξέρει τι του γίνεται. Δηλαδή, του κάνει μια φερυπή, ξέρει τι συμβαίνει. Μια και πολλές είναι κίνδυνος. Σου λέει πάρ' με πάνω, δεν έχω αγέρα, δεν είναι αυτό να με. Ανάλαβες. Ή θέλει να του στείλει κάτω το ψάρι του φεκό. Θα του κάνει το σήμα, να του στείλει κάτω το ψάρι του φεκό. Ή να του στείλει πάνω την απόχη και να του στείλει άλλη απόχη κάτω. Ήταν δηλαδή σήμα για να μπορεί να καταλάβει. Το τηλέφωνο, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο. Σωστά, πολύ σωστά. Το τηλέφωνο με το σχοινί. Είδες λοιπόν ότι οι παλιοί ήταν πολύ εφευρετικοί, έβρισκαν τρόπους ούτως ώστε και στους κινδύνους να μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να πέφτει το σήμα, αλλά και από την άλλη βλέπουμε αυτό το μυαλό, το ελληνικό μυαλό, κύριε Αντώνη, διαχρονικά. Το μυαλό, οι παλιοί άνθρωποι είχαν μυαλό, πολύ μυαλό. Σήμερα όλα τα κάνουμε τεχνητά. Τώρα είναι, τώρα έχει με τις μηχανές και το μυαλό δεν δουλεύει. Γι' αυτό παθαίνει αυτά που παθαίνει. Γιατί δεν συμφωνεί και ο κύριος Κάπας. Δεν βλέπουμε τώρα. Τόσο παιδάκι να με το τηλέφωνο προσπαθούν σαν χαζάνα μου. Σαν ζαβλακωμένα. Σαν χαζάνα μου, κατάλαβες. Και είναι κρίμα, είναι κρίμας που να, δεν βλέπετε ότι έχουμε πάρει την κατρακύλα, έχει διαλύσει ο κόσμος. Εγώ προσπαθώ και μιλάω, να παραμιλώ μόνος. Εγώ τα λέω στα εγγόνια μου. Άντε, στην υγεία σου. Στην υγεία σας, να είστε καλά. Εγώ τα λέω στα εγγόνια μου, δεν τους λέω. Έχετε υποβλακωθεί από αυτά τα πράγματα. Έχετε να πάει στην αποθήκη του παππού, να πάει να μεταπιάσει ένα σφουγγάρι, να φτιάξει. Βέβαια, όλη αυτή την ιστορία να ρωτήσει κάτι. Να ρωτήσει, αρχίζει να αυτόνομε. Να ξέρει αυτή την ιστορία. Έχετε να με και που έχετε αυτά να με. Τι, του μιλάς, αφού δεν ακούνε, αφού έχουν τα ακουστικά στα αυτιά που να ακούσουν. Και στεναχωριέμαι και τους τα λέω λίγο χοντροκομμένα. Δεν πειράζει, εσύ να εξακολουθείς να τα λες. Τους τα λέω χοντροκομμένα. Μένα είναι, έχω εγγόνια 27 χρονών. Μιλά, είναι καλά, εγώ τα έχω, δόξα το δρομολογημένα. Θεό, προς το παρό. Μπράβο. Προς το παρό. Τα έχω δρομολογημένα, αλλά δεν είναι όμως, δεν αποτελείται ο κόσμος, η κοινωνία από μια οικογένεια ή από πέντε οικογένειες. Είναι στο σύνολο. Ήμουν 4 χρόνια κάτω στην Κρήτη. Και στη Σκιάθο. Αυτό που γίνεται από τους νεαρούς, ευτυχώς Κώστα εδώ, ευτυχώς δεν το έχουν. Να ουρλιάζουσι, και τα ισχρόλογα λοιπόν, με βλέπουν να με δίπλα γέρους, να πούμε να... Σεβασμός τίποτα. Γίνεται χαμό δηλαδή εκεί κάτω, στα Χαγκιά ειδικά δηλαδή. Όταν βγαίνα οι φοιτητές και αυτοί να μην είναι νεαροί, γινόταν χαμός, δηλαδή σου λέει τι γίνεται, μας σκοτώνονται. Και πού να μιλήσει η αστυνομία, μιλήσαμε τον πελάτη. Λοιπόν, έτσι είναι. Τα φύγανε έτσι, αξέφραγο αμπέλι να είμαι και να τα αποτελέσματά μας. Κύριε Αντώνη, μετά από αυτόν τον όμορφο καφέ, σε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα, βλέπουμε τη θάλασσα που, όπως λέμε, η θάλασσα δημιουργεί ηρεμία. Mm. Χαλαρώνεις, τα ξεχνάς όλα. Όταν είναι γαλήνια. Όταν είναι γαλήνια. Είναι Παναγία μου σώσει. Και βέβαια κάτω από τον Άγιο Σάβα μας, το μεγάλο Άγιο. Που προστατεύει, πιστεύω, όλη την Κάλυμνο. Θα ήθελα θερμά να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπες, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να σε έχει ο Θεός καλά, καπετάνιο μου, να μας συμβουλεύεις, να μας λες αυτά τα οποία μας είπες και έτσι
να δίνουμε κι εμείς και να δείχνουμε το δρόμο το οποίο πρέπει να πορευτούν και τα νέα παιδιά. Γιατί είναι δύσκολες σήμερα οι εποχές, δύσκολες οι καταστάσεις και επειδή τα παιδιά τα έχουν όλα, δεν έχουν περάσει από δυσκολίες για να δοκιμαστούν και να γίνουν πιο δυνατά. Εσείς όλοι με τόσα προβλήματα, με πολύτεκνες οικογένειες, αλλά με την πίστη στο Θεό τα καταφέρατε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να στείλεις ένα μήνυμα σε όλους τους τηλεθεατές μας, σε όλους αυτούς που θα σε παρακολουθήσουν αυτή τη στιγμή και να τους πεις ότι έχεις μέσα από το περίσσευμα της καρδιάς σου. Εγώ θα τους ευχηθώ να είναι καλά όλοι. Η ζωή έχει πολλές αυτονομίες, έχει και καλά, έχει και κακά. Πρέπει να είναι σαν τη θάλασσα. Να είμαστε δυνατοί να τα αντιμετωπίζουμε. Για τους νέους έχουν να έχουν κουράγια και πίστη να δουλεύουν σωστά. Είπατε προηγουμένως για τον Άγιο Σάββα. Εγώ στο Άγιο Όρος είχα πρόσβαση, λέει, γιατί εγώ με νοικοκύρης πήγαινα και με ξέρανε. Πήγαινα όποτε θέλω να πάω στην Αγία Άννα, έπρεπε να πάω στο σπιτάκι που κατοικούσε ο Άγιος Σάββας. Μάλιστα. Θέλω να το πιστέψετε αυτό. Όποτε πήγαινα να ράξω έπρεπε να πάω, γιατί είχε ωραίο νερό και στην Αγία Άννα, παγωμένο λοιπόν από το νεράκι, και να πάω στο σπίτι του Αγίου Σάββα, κάτιζα και λίγο και κατέβαινα μετά στο καΐκι. Μεγάλη ευλογία. Γιατί εκεί στον Άγιο Σάββα εγώ με ξέρουν, όλο το Άγιο Όρος με ξέρει, αλλά εκεί πλέον ήταν η βάση. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλους να είναι καλά και η δουλειά είναι ευλογία. Η δουλειά είναι ευλογία. Να έχουμε πίστη και να είμαστε, πώς να το πούμε τώρα, δεν θα τα μπερδέψετε. Να είμαστε δυνατοί. Καλά. Να είμαστε δυνατοί. Άντε, σε φύγουμε τώρα, κάνεις και τη δουλειά σου. Βγάλεις και τα σφουγγάρια για να βγάλεις το μεροκάματο. Εγώ, πάτερε Νυχτάρη, εγώ μου πάντα δυνατό στη δουλειά. Εγώ έκανα το σταυρό μου και έφευγα. Δεν ήξερα ούτε φουρτούνες, ούτε τίποτα. Όλο μπροστά. Αυτή είναι η πίστη. Έκανα το σταυρό μου και ο δυναμισμός. Έκανα τα μάτια μου και έφευγα. Δεν είπα, εγώ τώρα τελευταία είχα έναν άνθρωπο πάνω στο καϊκί. Και γύριζα όλο τον κόσμο με ένα πιο μικρό καϊκάκι από αυτό εδώ. Γύριζα με όλη την Ελλάδα. Δεν ήξερα, εγώ ήθελα δουλειά και δουλειά. Δουλειά και οικογένεια. Θα σας δώσω και ένα σκυκαράκι για το όρο, να με ετοιμάσετε. Κύριε Αντώνη, και πάλι σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά πάντα, γερός δυνατός. Και να εξακολουθήσεις έτσι, να μας συμβουλεύεις και να είσαι ο καπετάνιος μας. Καπετάνιος, δεν είναι δύο χρόνια. Thank you.